πω όμως το Αγρίνιο σήμερα νομίζω είχατε μια ημέρα δράσης χωρίς αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είχαμε μια μέρα δράσης, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ήταν παγκόσμια μέρα χωρίς αυτοκίνητο, μέσα στην εβδομάδα της κινητικότητας. Ο Δήμος Αγρινίου προχωράει στο να πεζοδρομήσει όλο το κομμάτι του κέντρου του. Είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προσπάθειες οι οποίες απέδωσαν. Έχουμε εντάξει τις πεζοδρομήσεις του κέντρου στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Σήμερα αυτό ήταν και μια πρόβα, αν θέλετε. Η λογική είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και συμπεριφορά, να αλλάξουμε και νοοτροπία. Πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητο στις μεγάλες πόλεις, γιατί το Αγρίνιο είναι μια μεγάλη πόλη. Χρειάζεται να έχουμε την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες, τα μικρά παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μανάδες με τα καροτσάκια να μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς ατμοσφαιρική ρύπανση και όχληση, βελτιώνοντας και το μικροκλίμα του κέντρου. Πλέον πάμε σε πόλεις βιώσιμες και ο Δήμος Αγρινίου είναι μπροστά σε αυτό. Πώς το είδαν οι πολίτες αυτό? Νομίζω ότι το αντιμετωπίσαν πάρα πολύ καλά, δεν είχαμε προβλήματα, λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία, το χάρη και όλος ο κόσμος ήταν έξω, το σύνθημα ήταν: περπατάμε, πατινάρουμε, ποδηλατούμε.